Εντάξει, ας πούμε, σαν πως κάθε που είμαστε πριν ένα χρόνο εδώ και ξαφνικά, θα είμαστε εδώ, άλλο στα χρόνια που περνάμε, έχω μια φωτογραφία πίσω, που όλοι τα πιο λέει, υπάρχει σήμερα, ακούω με ψιλυρίες, ακούω παράπονα κλπ. Εγώ θα πω το εξής. Μπήκαμε στην κρίση το 2009-2010 με μια συλλογική σύμβαση που εμείς υπογράφουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας από το 1992, πρωτοπόρο. Το 2010 τι κάναμε, κάτσαμε κάτω και είπαμε, επειδή τα δύο προηγούμενα χρόνια με τις συλλογικές, με τις διαιτητικές αποφάσεις είχαν πάρει, μάλλον θα τα πούμε έτσι για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται, είχαν πάρει ξενοδοχοί 6% 12% αυξή, είπαν το εξής, να κόψουμε το 12% και να μην αφήσουμε κανένα, να μην αγγίξουμε κανένα θεσμικό, το οποίο τηρήσαμε όλα τα επόμενα χρόνια. Τα θεσμικά είναι αυτό που αξίζουν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αργότερα, όταν αρχίσαμε και παίρναμε ανάσες, δώσαμε και αξίσεις. Αυτό το ξέρετε. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι στην περιοχή μας δεν υπάρχει ανεργία. Η ανεργία είναι μηδέν. Ανεργία έχουμε σε αυτούς που δεν θέλουμε να δουλέψουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι πολλά ξενοδοχεία έχουν πιάσει μικρές μονάδες για να βάζουν εργαζόμενους από την άλλη Ελλάδα. Άρα, εμείς καλά ή κακά το προσπαθούμε. Ξέρουμε πολύ καλά, έχουμε καταλάβει και εν πάση εντός το παραδεχόμαστε ότι οι ξενοδόχοι με τους ξενοδοχοί και κυρίως ξενοδοχοί με βαριά βιομηχανία της Ελλάδος, γιατί κακά τα ψέματα οι προσωπικές σχέσεις είναι αυτές που μεθάνε. Άρα, κατά την άποψή μου, εμείς είμαστε πολύ πιο κοινωνικά υπεύθυνοι από το κράτος. Ας πάμε τώρα στο κράτος. Το κράτος μας ξεκίνησε και μας πήγαινε, μην πω πώς, με τους φόρους. Ξέρετε πολύ καλά ότι στο τζίρο μιας επιχείρησης το κράτος θα είναι να εισπράττει τουλάχιστον το 60%. Έτσι δεν κάνεις επιχείρηση. Έτσι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Φόρος, φόρο. Τελευταίος φόρος, ο φόρος διαλυτέρες, ο οποίος είχε προγραμματιστεί, άκουσον για το 55 εκατομμύρια ίσπραξη το χρόνο και έφτασε στα 140. Τέτοιους προϋπολογισμούς κάνει. Είχαν βάλει στα 75 εκατομμύρια στον προϋπολογισμό των εισπράξεων και τις έφτασαν 140.